Έχουμε, μωρέ, καταλάβει πόση αγάπη έχει αυτός ο Θεός για μας τα παιδάκια του. Όχι για μας κάποιους, 1, 2, 3, 5, 10. Για όλους έχει αγάπη ο Θεός. Από τα τότε μέχρι τα σήμερα. Είναι μέσα στον παράδεισο, φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα και μας φτιάχνει έναν τεράστιο παράδεισο, υπέροχο παράδεισο, γεμάτο από αγάπη, από ευλογία, από όλα τα καλά, και επίησεν, λέει, αυτά καλά λίαν. Ζώα, φυτά, ομορφιές, χαρές, τα πάντα. Γεμάτα όλα. Και μας λέει να μην φάμε από τον έναν τον καρπό. Μόνον έναν καρπό, ένα μας είπε να μην φάμε. Ένα. Γιατί όταν θα το φάτε αυτό, λέει, θάνατος ημάς κατέδεται. Θα είναι ο καρπός της παραγωγής. Και εμείς την κάνουμε την κουτσουκέλα. Δεν θα μείνω σε αυτό. Και τρώμε τον καρπό. Και την ίδια στιγμή πρέπει να φύγουμε από τον παράδεισο ή να μην το κακό να θάνατο γέννηται. Διότι αν μέναμε εκεί μέσα στον παράδεισο τον πρώτο της τρυφής, εκεί θα μείνει αθάνατο το κακό και η αμαρτία. Και έρχεται έξω ο πόνος, τα βάσανα. Ο θάνατος μας κυριεύει για αυτήν την παρακοή. Αλλά ο Θεός δεν σταματάει να μας αγαπάει. Γι' αυτό και δίνει την υπόσχεση την πρώτη στον Αδάμ και την Εύα, ότι θα έρθει εκείνος ο καρπός της γυναικός που θα σου συντρίψει, λέει, εσένα διάβολε το κεφάλι, και εσύ θα καταφέρεις να του τρυπήσεις λίγο τη φτέρνα, να τον ανεβάσεις πάνω στο σταυρό και να νομίζεις ότι εκεί σκότωσες το Θεό. Ναι, ρε, εσύ σκότωσε το Θεό. Ο Θεός δεν πεθαίνει ποτέ. Γιατί ο Θεός ξανααναστήθηκε. Τι υπέροχα είναι όλα αυτά. Να ξέρουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό να μην κιωτεύουμε. Μας αγαπάει. Μας θέλει. Μας θέλει όλους κοντά του. Στην αγκαλιά του. Και μετά, από την Ανάστασή Του, πάλι μας θέλει ο Θεός, και μας θέλει εκεί με τη χαράλουσμένη τι της Αναστάσεως, να χαιρόμαστε με την Ανάστασή Του, που η Ανάστασή Του τι συμβολίζει και τι τι θα μας φέρει, και τη δικιά μας την Ανάσταση. Νέρεσης και τη δικιά μας την Ανάσταση. Άιντε, μωρέ! Άιντε να είμαστε καλά!